ποιος είσαι, αν εγώ είμαι συννεφιά, πώς μ' αγαπάς. Αν εγώ δεν έζησα, έλα κοντά και ζήσε, πώς βουλιάζει σιωπηλός και δεν πετάς. Όνειρα στα όνειρα κι όνειρο η αγάπη. Έλα πες το δυνατά, σ' αγαπώ ζωή. Όνειρα στα όνειρα κι όνειρο η αγάπη. Έλα πες το δυνατά, σ' αγαπώ ζωή. Είσαι στη σιωπή, πως θες να ζήσω. Αν εσύ πεθες να κρύω, πως να σταθώ. Αν εγώ δεν σ' αγαπώ, πού θες να κουμπίσω. Αν εταίει η ομορφιά μες στο καημό. Χαίρετε. Ο κύριος Μάνος. Δεν φάνηκε σήμερα. Είναι άρρωστος. Δεν έχω ιδέα. Δεν σας τηλεφώνησε. Να μου τηλεφωνήσει το αφεντικό και να μου δώσει αναφορά για το αν θα έρθει ή δεν θα έρθει. Αφεντικό. Αφεντικό δεν είναι. Ποιον είναι όλο τούτο. Του κύριου Μάνου. Είναι τι δικό μου. Με συγχωρείτε. Συγγνώμη. Πείτε μου. Θα έρθει αύριο. Πού να ξέρω, κυρία μου. Δεν έπρεπε. Εσύ ή εγώ. Εσύ. Ούτε εγώ. Ναι, αλλά το κάναμε και δυο. Είναι πολύ σκληρό να απογυμνώνει ένας τον άλλο. Δεν το έκανα γι' αυτό. Γιατί βγήκες τόσο γρήγορα. Σου είπα, 10 λεπτά θα έκανα μόνο. Δεν ήταν μέσα. Τι κάνουμε. Πάμε σπίτι. Άλλο λέω. Πάμε, σε παρακαλώ. Γύρισε, σε περιμένω, γύρισε, μικρούλα μου κοπέλα. Έλα, έλα, έλα. Είναι, τραπέζι έχουμε σήμερα. Όχι. Πιες το χυμό στο τραπέζι το έχουμε και φάει και λίγο κέικ. Και όλα αυτά τα φαγιά για ποιον είναι. Μαγειρεύει μερικά πράγματα για τον Χρήστο. Άρρωστος χωρίς υπηρέτρια. Τι να πρωτοπρολάβει εκείνο το σοφάκι μου. Τη δουλειά της, τα παιδιά της ή τον Χρήστο. Είπα και εγώ να την ξεκουράσω με το μαγείρεμα. Τις το έπαιρες. Φυσικά. Πρωί-πρωί πήρα. Η δικιά μας ήταν εκεί. Διανυκτέρευσε. Μπράβο. Γύρισε, σε περί. Από το πρωί μου έχει κολλήσει αυτό το τραγούδι. Πετάω σήμερα, πετάς. Έχω αρχίσει να ελπίζω. 2 χαρές απανωτές. Δεν λες που αρρώσει και ο Χρήστος. Να είναι καλά το παιδί, αλλά ήταν μια ευκαιρία. Πάτησε τον κάλο της Σοφίας μου. Πονιάρα βλέπεις. Που ξέρεις. Στις δύσκολες στιγμές καταλαβαίνεις. Γύρισε, σε περιμένω, γύρισε. Μ' αρέσει που φορά το πουνού σου. Πιστεύω σε πειράζει. Όχι, ίσα ίσα, μ' αρέσει.
Α, δεν είσαι κουρασμένη. Κουρασμένη εγώ, γιατί? 20 φορές ξύπνησες. Ξανακοιμόμουν. Αλλά με τα ρούχα. Τι σημασία έχει. Γελάς. Κάνω κάτι αστείο. Όχι, τίποτα. Μα εσύ γελάς. Δεν γελάω. Μου γελάω. Το ίδιο είναι. Έλα, πες μου. Τίποτα. Έτσι. Μανούλα μου, τσάκι φαξιμάν τρώει ο άνθρωπος, τι είναι όλα αυτά. Γιατί σοφάκι μου, θα έρθουν τα παιδιά, είσαι κι εσύ. Να μην έχει κάτι το σπίτι. Εσύ θα μαγειρεύει. Γιατί, βιάζεις. Γιατί πράγμα βιάζομαι. Πάλι ρωτάς. Όταν δύο άνθρωποι είναι μαζί κάπου, μιλάνε. Τι νόημα έχει να είναι παρέα, μα μιλάει μόνο ένας. Κι εγώ μιλάω. Δεν σ' άκουσα. Τόση ώρα να μιλάω. Γιατί με κοιτάς σαν ερωτευμένη. Αυτό κάνω. Είσαι πολύ όμορφη όταν τραγουδάς. Πάρα πολύ όμορφη. Έλα και τούτο. Μη φεύγεις. Με τρελάνε. Τι κάνει η αδυναμία μου η μεγάλη. Έλα βρε μαμά, μην κάνεις έτσι. Χαρούλα, βλέπω χαρούλες. Όχι Χρήστο μου, να είσαι άρρωστος κι εγώ χαρούλες. Απλώς χάρηκα που σε είδα. Λοιπόν, εγώ φεύγω, Φρόνημα. Μην αργήσεις. Δεν θα αργήσω. Γεια. Άντε, γεια. Τι λες, πάμε κανένα σινεμά απόψε 8 με 10. Λέω να μείνω μέσα. Έλα, ρε, πάμε να δούμε κανένα αργάκι. Λυσιάρη, λέω να μείνω σπίτι σήμερα. Βαριέμαι. 15 μέρες ίδια ιστορία, έτσι. Βαριέμαι και βαριέμαι. Δηλαδή, τι προτιμάς να μείνεις μόνος παρά να βρεθούμε. Λυσιάρη, όλο βαρύγδουπα συμπεράσματα βγάζεις. Απλά είμαι σε φάση, θέλω να μείνω λίγο μόνη. Παντρεμένοι είμαστε. Ίσως όχι τώρα. Αλλά θα γίνει, δεν θα γίνει. Πάλι τα ίδια, Άρη. Σου είπα δεν είσαι ο τύπος που θα παντρευόμουν. Μου το πες. Στο είπα. Μου το πες. Εντάξει, μου το πες. Δεν μου λες, είσαι έτοιμος για καυγά μες στον δρόμο, για να ξέρω. Όχι, απλά δεν γουστάρω τέτοια σχόλια του. Στυλ δεν είσαι ο τύπος μου και τέτοια. Δεν είπα δεν είσαι ο τύπος μου. Είπα δεν είσαι ο τύπος του άντρα που θα παντρευόμουν. Ούτε κι εσύ είσαι ο τύπος της γυναίκας που θα παντρευόμουν. Απέχεις χιλιόμετρα. Άλλα έλεγες. Τι έλεγα. Έλεγες ότι θα. Να έτσι τα λέμε εμείς οι άντρες αυτά. Να χαρώ έναν άντρα. Να σου πω κάτι, πολύ έχεις επηρεαστεί από την τσαδέλφη σου. Λες. Ένα χειρουργείο θα είναι. Πόσο θα κρατήσει. 2 ώρες, 3 ώρες. Ωραία, εντάξει, τότε προλαβαίνω να βγω να φάω με τη μαμά που της το έχω υποσχεθεί. Ώσπου να γυρίσει, θα έρθω. Ωραία, τότε πες τη Μαρία που θα είσαστε. Αν τελειώσω νωρίς, να έρθω να σας συναντήσω. Εντάξει, οκ. Λοιπόν, παιδάκια, αλλαγή βάρδιας. Καλά να περάσετε. Σοφία, σε ευχαριστώ για όλα. Θα τα πούμε αύριο. Γεια.
Αλέξη. Καινούργια σου αγάπη. Μη μιλάς και φύγει από εκεί, την έχασα. Πήγες με τον Χριστό. Θα κουνηθεί η γάτα. Μια άλλη γάτα μου κουνιέται. Λέγε, πήγες. Όχι βέβαια. Ορκίσου. Δεν με πιστεύεις. Όχι. Λόγω τιμής. Δεν με έχουν συνηθίσει σε τέτοιες εξόδους οι πόρες μου. Πολύ σικ το μαγαζί. Σ' αρέσει. Έχει και live music. Αν είμαστε τυχερές. Δυναμική κοπέλα η Σοφία. Όταν φτιάχνει την ανώστομη. Καλή είναι. Είναι σαν να μην έχετε χωρίσει. Πώς το έβγαλες αυτό το συμπέρασμα? Από τη μικιότητα. Μέσος να τρέξει, να μείνει τη νύχτα. Εγώ ξέρω ότι άμα οι άνθρωποι χωρίζουν, χωρίζουν. Και βγάζουν με χέρια. Δεν είπα με χέρια. Δέκα η ώρα, το φέρνω. Να δεις που θα τα ξαναφτιάξετε. Αποκλείεται. Στο βάθος, βάθος. Θες. Ξέρω, μπορεί. Εδώ γιατί έρχεσαι. Ούτε αυτό το ξέρω. Σίγουρα για να έρχομαι, θέλω. Τι? Να έρχομαι. Γιατί ζητάς εξηγήσεις για όλα. Μερικές φορές πρέπει να παίρνεις τα πράγματα έτσι απλά, όπως έρχονται. Γιατί, ή έτσι. Δεν είναι όλα άσπρο. Είναι και γκρι και αποχρώσεις του γκρι. Να κοίτα εκείνη τη φωτογραφία. Έχει όλο γκρίζα χρώματα. Αν της βάλεις το γκρι θα μείνει άσπρο μαύρο. Σκληρό. Εσύ μου το έμαθες. Δυστυχώς αγαπάω, αγαπημένη. Αυτό που κολλάει. Τι κόλλα το που θες. Το πιάνο δεν παίζει σήμερα. Ίσως ναι, ίσως όχι. Πότε θα ξέρουμε? Σία. Άιντε, Δωσέα. Να φτιάξει λίγο καιρό να πάω να βάψουμε και το καΐκι. Μου έχει λείψει πολύ η θάλασσα. Σήκω. Πάμε να επικοινωνήσουμε με τον έξω κόσμο. Είναι υπέροχος. Όμορφος. Σαν θεός. Παίζει καταπληκτικά πιάνο, μελοποιεί τους στίχους μου. Έχετε προχωρήσει. Χριστέ μου, τι με ρωτάς? Όχι, δεν έχουμε. Δηλαδή, δεν είναι για το σεξ. Όχι βέβαια. Ε, τότε τι είναι? Θέλω να καταλάβω, γι' αυτό σε ρωτάω, αγάπη μου. Μη με κοιτάεις έτσι. Είναι αυτό που δεν μπορώ να σου εξηγήσω με λόγια. Έλα, γεια. Πάνω, πώς πάει εκεί? Εντάξει, γεμάτοι είμαστε. Είναι και η κυρία, ξέρετε, που τραγουδούσε. Θα έρθείτε αύριο? Μπορεί. Γιατί η κυρία που σας έλεγα ρωτούσε. Είχε έρθει και χτες και ρωτούσε. Ίσως κατέβω. Μπορεί και όχι. Λοιπόν, γεια.
Γεια σας κιόλας. Γιατί δεν άφησες μήνυμα που θα είσαι? Η μικρή έλειπε. Υπάρχουν και τα σημειώματα, ξέρεις. Ναι, δεν σε το σκέφτηκα καθόλου. Πού πήγατε? Για φαγητό. Η μικρή γύρισε? Όχι ακόμα. Κάθισε. Δεν γύρισε ακόμα. Είπαμε. Με τη μαμά είχα πάει, Κώστα, γιατί αυτά τα νευράκια. Πάνω, δεν θα και έρχομαι. Μα δίνεις, Μαρία μου, τα ταβόρα που απαγεί. Όχι, αγάπη μου. Δεν θα πάρεις ταβόρα απόψε. Γιατί? Και θα κοιμηθείς μια χαρά. Κανένα. Έλα, άντε. Ξάπλωσε. Ξάπλωσε και θα σου διηγηθώ τα σημερινά για να σε πάρει ο ύπνος. Λοιπόν, λέγε, ακούω. Αν σου λέγαν ότι η μικρή σου κόρη ερωτεύτηκε κάποιον άλλον εκτός από τον Κώστα, θα το πίστευες? Θα το πίστευα, γιατί? Λέω, θα το πίστευες? Σου είπα όχι. Λοιπόν, αυτό έγινε. Τέτοια λέγε μου και θα με πάρω ύπνος. Δώσ' μου τα ταβόρα μου, γλυκιά μου, έλα. Μαρία. Εγώ. Πού ήσουν σε αυτά τα χαλιά? Βόλτα με τα παιδιά. Με ποια παιδιά, Μαρία, δύο η ώρα? Τι θες, να σου απαριθμίσω τα παιδιά και να σου φέρω τα βιογραφικά τους? Μαρία. Άσε μαζε μαμά βραδιάτικα. Απαιτώ να μου πεις πού ήσουν και με ποιους. Είπαμε βόλτα με την παρέα για καφέ. Ποια παρέα και πού ήπιατε καφέ? Ο μπαμπάς είναι εδώ. Απάντησέ μου, σε παρακαλώ. Μπαμπά, πες της. Τι θα σου κάνει ο πατέρας σου, Μαρία? Κώστα, έλα μέσα. Αφού δεν έχεις τίποτα να κρύψεις, γιατί δεν απαντάς ό,τι σε ρωτάει? Ωραία, λοιπόν. Ήμουνα με τον Ηλία, τον Λευτέρη, την Αντίνα και ένα άλλο παιδί στο Αλάσκα στην Κηφισιά και πήραμε κοκακόλες και καφέδες. Ευχαριστημένη, τι κατάλαβες? Ότι λες ψέματα. Μαρία, δεν ρωτάμε από περιέργεια. 2 η ώρα το πρωί, 16 χρονών κορίτσι. Γιατί τι ώρα έπρεπε να γυρίζω? Μα δεν είναι μόνο η ώρα, Κώστα μου, κοίτα εδώ τα χάλια της. Τι έχω? Ήσουνα με κάποιον. Λέγε, έχει δίκιο. Τι να πει, δεν χρειάζεται να πει, το βλέπω. Τότε γιατί μου τα πρίζεις? Σοφία, περίμενε, σε 2 λεπτά τελειώνω. Για πού το βάλατε, κούκλες? Τι θέλεις, Γιωργάκη μου? Να έρθω κι εγώ. Α, είναι γυναικεία συνάντηση. Γι' αυτό θέλω να έρθω, για να ακούσω τα άπλυτα των αντρών. Κάτι περιμένει, πάνε με την αγάπη. Έτσι. Λοιπόν, να έρθω. Μέχρι να γυρίσουμε, να έχεις βρει το σλόγγαν. Α, είστε πολύ στρίκλες, θα την πολυθεί. Για σταθείτε, ρε παιδιά. Σας ακούω 2 ώρες να μιλάτε και μου είσαι από αυτή η τρίχα. Πες μου, γλυκιά μου, ποιος είναι ο κύριος Αλέξης και ο κάθε κύριος Αλέξης που θα σε κάνει να προβληματίζεσαι, να ζηλεύεις, να έχεις τις ενοχές σου και να χάνεις και τον ύπνο σου? Να σου πω. Άσε με να ολοκληρώσω. Εσείς μιλούσατε 2 ώρες. Λοιπόν, ξεκινάς μία σχέση με τον Χ Αλέξη. Γουστάρεις και πας. Είσαι με εδώ, είναι όλο και. Εσύ θες το Α. Και αυτός μπορεί το Α ή και το Β. Μπορεί και να έχει ανάγκη από μια μαμά ο άνθρωπος. Μη στραβομουτσουνιάζεις. Λοιπόν, ο κύριος Αλέξης μας αύριο βάζει το καπελάκι του και φεύγει γιατί ερωτεύτηκε μία συνομιλική του. Σωστόν. Ωραία. Συμπέρασμα. Ζήστο χωρίς όνειρα και προεκτάσεις, χωρίς μελλοντολογίες και δεν ξέρω εγώ τι άλλο. Ρε Συμφανή, όλα ίσωμα τα κάνει. Θα με αφήσεις. Λοιπόν, ας πιάσουμε τον Κώστα. 20 χρόνια τραβάμε τον παθόν μας με τις ανασφάλειές του και ξαφνικά ο κύριος ερωτεύεται κατόπιν εορτής και υποφέρει. Και εμείς δηλαδή τώρα τι πρέπει να κάνουμε? Είναι ή δεν είναι το παιχνίδι επίσης όρης? Γιατί πρέπει εγώ να συντονιστώ με εκείνον όταν και όπως εκείνος το θέλει? Εσύ βλαμμένη τον σπίτι σας και υποφέρεις. Ποιος χάνει, ποιος κερδίζει? Ο Κώστας κερδίζει. Σίγουρα.
Και πάλι το παιχνίδι του παίζεις. Δεν νομίζω ότι ο Κώστας παίζει παιχνίδι, Φανή. Έλα, βρε Μυρτώ. Η ζωή είναι ένα συνεχές παιχνίδι. Και εγώ τι να κάνω, δηλαδή. Να παρατήσω το Σάββα και να τρέχω. Ναι, άμα σου έχει περάσει. Νομίζω πολύ μονοδιάστατα τα παίρνεις τα πράγματα. Δηλαδή, εγώ που λειτουργώ διαφορετικά δεν περνάω καλά. Μονοδιάστατη είμαι. Εσύ μπορεί να μην ερωτεύτηκες. Ποιος το λέει. Πολλές φορές και από πολύ. Αλλά για όσο διάστημα η σχέση με τον άνθρωπο αυτό ήταν υγιής και με έκανε ευτυχισμένη. Δεν είμαι μαζόχα να σέρνομαι στη φθορά. Υπάρχει έρωτας και έρωτας. Ναι, να χαρώ το δικό σου που τον παράτησες μέσα σε μία νύχτα γιατί ο Κωστάκης στεναχωρήθηκε. Άρα, Συμφανή, σιγά. 20 χρόνια γάμου είναι αυτή. 16. Έστω. Ένας λόγος παραπάνω. Αυτό που κάνει τώρα είναι προδοσία τριπλή. Απέναντι στον εαυτό της πρώτον, απέναντι στον Κώστα δεύτερον και απέναντι στον Μάνο. Μήπως κάνω λάθος. Και εσύ τι θες από το παιδί. Ό,τι και να είναι αυτό, πάρ' το και τέλειωνε. Μην επενδύεις παραπάνω από όσο αντέχει το πράγμα. Η ζωή τρέχει και όποιος προλάβει, αυτά είναι τα καλύτερά μας χρόνια και δεν ξανάρχονται πίσω. Κάθε φορά που συναντιόμαστε πρέπει να κλαίμε για τον ένα και για τον άλλο. Μα το Θεό δεν σας καταλαβαίνω. Μέχρι και εγώ νιώθω αμηχανία τώρα. Δηλαδή τώρα ο Κώστας... Δεν υπάρχει δηλαδή. Τον θες. Όχι. Σπιτάκι του. Δεν είσαι εσύ του φιλοπτώχου ταμείου. Φάει ένα κομμάτι ρε Λείψανο. Λείψανο να πεις τη θεία σου. Συμπτωματικά είναι και μάνα σου, if you don't mind. Έλα, λέγε τώρα. Εγώ τι θα έκανα. Θα το κόβα. Το βρίσκω πολύ κομπλικέ για τα κότσια σου. Μια χαρά κότσια έχω. Άκουσε και εμένα. Η κατάσταση είναι πολύ μπερδεμένη. Χάθηκαν οι άντρες. Τα μωρέ τα βυζανιάρικα από εκεί. Δεν κατάλαβα. Ποιοι είναι βυζανιάρικα. Εγώ βυζανιάρικο είμαι. Α, θες να τα ακούσεις τώρα. Λέγε βυζανιάρικο είμαι εγώ. Σιγά ρε άγαρμπε. Τι λες μωρέ άγαρμπο και βυζανιάρικο εμένα. Βυζανιάρικο και άγαρμπο. Να μην σε χάνουμε. Φιλάκια, αγαπάκι. Να τα ξαναπούμε. Να σου πω από το πεζοδρόμιο εσύ. Σε χάσουμε. Έλα λίγο από το μαγαζί. Μπα, πρέπει να πάω στην εταιρεία μόνο. Θα με κυνηγάρει ο Παυλίδης. Έλα ρε, 10 λεπτά να τσιγάρω. Θέλω να μου πεις για τον Χρήστο. Άστο καλύτερα. Λέγε ρε, υποτροπιάζεις. Άστο λέμε. Θα μου πεις ρε σκύλα. Αυτή τη φορά θα σε βάλω κάτω και θα στα βγάλω με το ζόρι με το τσιμπιδάκι των φρυδιών. Ένα-ένα. Να δούμε. Όχι να δούμε, έτσι θα γίνει. Λέγε πάτε το βράδυ. Μπορεί. Δεν μου λες. Θα πας από εκεί. Μάλλον. Ωραία. Μετά. Θα εγκατασταθώ στο δωμάτιό σου και θα σε περιμένω. Και όσο αργείς θα τρώω σοκολάτες και μπισκότα. Πλάκα έχεις ρε μικρή.